Ο ομαδικός βιασμός της 23χρονης κοπέλας στο Νέο Δελχή τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία τελικώς υπέκυψε στα τραύματά της, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποκάλυψε διεθνώς το τεράστιο πρόβλημα της βίας κατά γυναικών στην Ινδία. Τρεις φοιτητές σε πανεπιστήμιο της πόλης Τσενάι διοχέτευσαν την οργή τους στη δημιουργικότητα και κατασκεύασαν ένα εσώρουχο που προκαλεί ηλεκτροπληξία σε όποιον το αγγίξει. Ο κόσμος έχει την απορία, τι γίνεται αν η ίδια η κοπέλα χτυπηθεί από το ρεύμα. Θέλω λοιπόν να πω πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί έχουμε τοποθετήσει ένα μονωτικό υλικό που έρχεται σε επαφή με το σώμα και το προστατεύει. Άρα θα υπάρχει μόνωση και το σώμα δεν θα παθαίνει ηλεκτροπληξία. Στόχος των φοιτητών είναι το εσώρουχο να αποστέλει ειδοποίησεις στην αστυνομία και γι' αυτό το έχουν εξοπλίσει με GPS και Bluetooth. Αυτό τον καιρό είναι όλο και πιο δύσκολο για τις κοπέλες να κυκλοφορούν. Δεν είναι καθόλου ασφαλές. Ειδικά στο Τσενάι, στα τρένα και τα λεωφορεία, είναι πολύ δύσκολο να κυκλοφορήσουμε. Οπότε αυτή η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει και ελπίζουμε πως θα είναι επιτυχημένη. Μόλις η εφεύρεση τελειοποιηθεί και βρεθεί το κατάλληλο ύφασμα ώστε να μπορεί να πλένεται, οι τρεις φοιτητές είναι αποφασισμένοι να τη διαθέσουν στην αγορά.